πολιτικής ύλης που θα παρακολουθήσει την κοινωνία και την πολιτική αντιπαλότητα, έτσι, όχι μόνο μέχρι τις εκλογές αλλά και μετά. Το θέμα είναι πώς αξιοποιούνται οι δυνατότητες για διερεύνηση του εγκλήματος αυτού. Διότι, κύριε Κοτρότσε, αντί όλοι να αναζητήσουμε ποιοι, αν και ποιοι είναι οι υπέτυχοι, οι εγκληματίες δηλαδή, έτσι, ποιοι είναι, ρίχνουν πολλά ονόματα στο τραπέζι. Και διαπορώ ειλικρινά πώς υπάρχουν μέσα του πολιτικού μας βίου που μπορεί να είναι στην αντιπολίτευση ή να μην συμμετέχουν ενεργά. Και αντί να μιλάνε για το έγκλημα Νοβάρτης, ρίχνουν το όνομα Πετσίτη, ρίχνουν το όνομα τούτο, ρίχνουν εκεί. Μα δεν αντιλαμβάνονται ότι ως να θέλουν να κρύψουν κάτι από το έγκλημα Νοβάρτης, γι' αυτό ρίχνουν πολλά ονόματα. Να τελειώσει το Νοβάρτης, η Νοβάρτης, ή πορεύεται η Νοβάρτης μαζί με την οποιοδήποτε άλλο έγκλημα, εάν αποδειχθεί ότι διαπράττει. Εγώ απορώ. Γιατί τάχα, ενώ μιλάμε για την Νοβάρτης, ρίχνουμε πολλά ονόματα. Μήπως θέλουμε να κρύψουμε κάτι, απορία. Και το τρίτο. Γιατί έχουμε μεγάλη αγωνία για να εφαρμοστεί σόνι και καλά το άρθρο 86 να θεωρηθεί η δωροδοκία, ότι εντάσσεται, τελειώνω, μέσα στο σκληρό πυρήνα, άρα ήταν αρμόδια μόνο η Βουλή. Ενώ παρέχει το άρθρο 86 μια σωτήρια διάταξη. Είπαμε, σέβομαι εκείνους που αναφέρθηκαν και το εννοώ, κύριε Κοτρότσε. Ποια είναι η σωτήρια διάταξη? Προβλέπει η τελευταία διάταξη του άρθρου 86 ότι αν διακοπεί διενέργεια, ακόμα και με παραγραφή, δικαιούται εκείνος ο οποίος αναφέρθηκε να ζητήσει τη συγκρότηση επιτροπής που συμμετέχουν και ανώτατοι δικαστές. Διότι σου λέει, εγώ είμαι πολιτικό πρόσωπο, είμαι άνθρωπος του δημόσιου βίου, είμαι οικογενειάρης, είμαι άνθρωπος με προσωπικότητα και δεν θέλω να συνοδεύομαι ότι παραγράφηκε. Συνεπώς, γιατί σον και καλά να εγκλείεται στην αγωνία τους να τελειώσει πότε στη Βουλή, να θεωρηθεί ότι παραγράφεται και να μην αξιοποιούν αυτή τη δυνατότητα. Μάλιστα. Να συγκροτηθεί μια επιτροπή, συμμετέχουν ανώτατα δικαστές και κρίνουν και επί της ουσίας την υπόθεση. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Κύριε Σγουρίδη, δεν έχω χρόνο, θα μας κόψουν. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που είσαστε όλοι εδώ απόψε. Νομίζω ότι καταθέσαμε όλες τις πτυχές αυτού κλίματος που υπάρχει τις τελευταίες ημέρες. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση σκάνδαλο έγκλημα Νοβάρτης. Την Παρασκευή ούτως ή άλλως έχουμε τη συζήτηση για την άρση της ασυλίας. Μέχρι τότε όμως, αύριο έχουμε μεγάλα θέματα στην Βουλή. Το πόρισμα για τις γερμανικές επανορθώσεις, τις πολεμικές επανορθώσεις. Μια πρωτοβουλία της Βουλής που θέλω να πιστεύω ότι σύσσωμη η Βουλή θα την στηρίξει προκειμένου να εξειδικευτούν και να μείνουν ενεργές τα αιτήματα, οι διεκδικήσεις της Ελλάδος έναντι της Γερμανίας. Φίλες και φίλοι, την προσεχή Δευτέρα θα είμαστε εδώ και θα είμαστε εδώ για να ανοίξουμε τον φάκελο της εξωτερικής πολιτικής. Όλα τα μεγάλα θέματα. Βόρεια Μακεδονία, ελληνοτουρκικά, νέα παράμετρος μετά την σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Τουρκίας. Κυπριακό, με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιώργο Κατρούγκαλο, και τον Τομεάρχη Εξωτερικών της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιώργο Κουμουτσάκο. Και εξαιρετικούς καθηγητές και διεθνολόγους ειδικούς για τα θέματα αυτά. Καλό βράδυ, ευχαριστώ που είσαστε μαζί μας.